Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λίπερο 107,4. Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με Intervetten, υποστηριχτή της εκπομπής, στην κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές απεκριτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Και φυσικά όταν κάποια στιγμή ανοίξουν τα παιχνίδια και πάλι στη διάθεσή μας θα υπάρχουν και πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές και ασιατικά handicap και κορυφαίες αποδόσεις και υπηρεσία cash out. Αλλά αυτά θα τα δούμε όταν ξαναπαίξουμε μπαλίτσα. Για την ώρα μπορούμε να παίζουμε μόνο στα παιχνίδια του καζίνο και του live καζίνο. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Και φυσικά μαζί μας και ο Ότο Καλογεράς. Είναι ανοιχτά κανονικά τα συνεργεία. Μπορείτε να πάτε να φτιάξετε το αυτοκινητάκι σας. Μπορείτε να αποκαταστήσετε την όποια ζημιά. Όταν δεν είχατε χρόνο να το κάνετε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπορείτε να το κάνετε τώρα με απόσταση, με προσοχή, με γαντάκια, με μασκούλα. Ο Μάστορας της κυρίως μόνος του δουλεύει εκεί. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στη στροφή Τριανδρίας, στις περίπου 19 Παλαιά Συμμαχία Ορειοκάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Περισσότερες πληροφορίες στο otokalogeras.gr. Μαζί μας τα παιδιά μας, Κώστας Κούσης, Στέργιος Αναστασιάδης. Παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας, Καλησπέρα. γεια σας. Όλα Στον καλά. αγώνα. Μένουμε σπίτι, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν καλύτερα για τις εξελίξεις. Ο Χρήστος Κιός είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπάκι όταν αρχίσει η συνέντευξη τύπου της κυβέρνησης σε σχέση με τα νέα οικονομικά μέτρα που φυσικά απασχολούν άπαντες και πρέπει να ενημερωθούμε, να τα μάθουμε, να ακούσουμε. Ήδη από χθες Και στις έχουμε ομάδες να πληροφορηθεί. δώσουν. Και στις ομάδες να δώσουν. Κανονικά πρέπει και στις ομάδες και στα ραδιόφωνα, Κώστα. Φυσικά. Αποκλειτώνται. Έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει κάποιος, δεν είναι το απευθείας, αλλά όταν όλες οι επιχειρήσεις από τις οποίες παίρνεις διαφήμιση κλείνουν, είναι φυσιολογικό Εννοείται. να έχεις κι εσύ τις παράπλευρες που λέμε απώλειες. Ας δούμε λίγο τα βασικά πρώτα. Ναι. Για τον κόσμο να μην χάσει τις δουλειές του και θα πάμε και στις ομάδες, Κώστα. Και, και εκεί το ίδιο είναι. Γιατί Γιατί αν ομάδες οι δεν έχει ομάδες. πρόσβαση που δουλεύουν. Βέβαια. Σωστό, Φυσικά. σωστό. Γιατί μπορεί να πληρωθεί τώρα οποιοδήποτε όταν δεν υπάρχουν αγώνες, όταν δίνονται και τα χρήματα από τα τηλεοπτικά. Είναι ντόμινο όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι για τις ομάδες θα υπάρξει κάτι συνολικά. Οι ομάδες δεν θα έχουν ένα θέμα υπό ποια έννοια. Οι ομάδες έχουν τη Super League, έχουν την ΕΠΟ, έχουν τον τρόπο να συζητήσουν, να μεριμνήσουν και να τους πει η κυβέρνηση: βγάζω ένα νόμο και για 6 μήνες δεν πληρώνει το ΦΠΑ και την εφορία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήδη ο Ισάκη, όπως σας είπα και χθες, έστειλε επιστολή σχετικά. Έτσι. Όπου ζητάει Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. να υποθούν τα ΕΕ. Οι Έτσι, το υπόλοιποι ζήτημα κάθε είναι. πρωί 9 η ώρα οι εισπρακτικές εταιρείες παίρνουν τηλέφωνο. Τι κάνουν οι υπόλοιποι. Παίρνουν, ε. Βέβαια. 9 και 31 παίρνουν τηλέφωνο. Γεια σας, χρωστάτε 49 ευρώ. Άσε μας, αγόρι μου, πες του τώρα, κορονοϊό έχει. Έλα, στο δώσω. Είμαι στο ΑΧΕΠΑ, πες του, έλα, στα δώσω. Έλα. Εντάξει, τώρα και αυτό τώρα η κυβέρνηση κανονικά αυτό πρέπει να κάνει. Μπορεί να κάνει αναστολή δόσεων στις τράπεζες να δούμε τι θα γίνει. Θα βγαίνει Έχει για τα κάνει. επόμενα 100 χρόνια. Για τις επιχειρήσεις το έκανε. Δεν έχει κάνει. Μόνο για τις εταιρείες που έχουν κλείσει. Ναι, για τις επιχειρήσεις που έχουν ζήτημα, που έχουν θέμα. Αυτά τα μέτρα που θα πούνε και τώρα σε λίγο ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Ναι, Όχι για ακριβώς. επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές ή για όλους εμάς τους εργαζόμενους. Ναι, σου δίνει την επιλογή αν έχεις κλείσει να το αποφασίσει ή όχι. Τώρα για όλους δεν γίνεται προφανώς, Κώστα, να γίνει για όλους. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να το κάνει και με νόμο ή Δεν όποια πειράζει. κυβέρνηση, οποιοδήποτε κράτος. Γιατί μετά Να θα πάμε στα ανακεφαλοποιήσουν τις ευρωπαϊκά και τράπεζες. Να ανακεφαλοποιήσουν τις τράπεζες. για μία ακόμη φορά. Ναι, ξέρουν τον τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε στα αθλητικά. Πριν τα αθλητικά, πρώτη φορά βλέπουμε τόσο πολλή αστυνομία στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και ο λόγος είναι για να διώχνει τους πανέξυπνους που την κατέκλυσαν και χθες. Μα Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Πολύ γούρλα είναι ότι μιλάμε. Πολύ γούρλα. Ου, εσύ λες αυτό. Στην Περέα που πλακωθήκανε κιόλας, που πήγαν και τους είπανε, παιδιά, μη μαζεύεστε, υπάρχει κίνδυνος και τα λέω, δεν θα κάνω τι θέλω, ρε, δημοκρατία έχουμε, μωρέ, τώρα, μωρέ. Τι ωραία είναι αυτά, ρε φίλε, δεν είναι ωραία αυτά, δεν είναι ελληνικά αυτά ωραία. Άμα δεν φίλε, πώς θα... δρόμους, μετά θα λένε τότε για χούντες και τέτοια. Ναι, μα το λένε ήδη χούντα για το τέτοιο, για την αστυνομία που βγήκε και τους είπε, παρακαλώ μην συνοστίζεστε, μην κάνετε παραλία, πηγαίνετε στα σπίτια σας, υπάρχει ο ιός, και τους βρίζανε. Και άμα γίνει τίποτα να τους φωνάζουν και τους λένε ελάτε, λάμα σώσετε. Εντάξει, και αυτό, κοίταξε. Και αυτό το θέμα τώρα με το βίντεο που είναι σε παρέλαση τα δημοτικά οχήματα και τα λοιπά και διώχνουν τον κόσμο για να κάνουμε διαφήμιση ότι και καλά ασχολούμαστε, έγινε λίγο μπούμεραν για την πόλη, να πούμε στους φίλους από το Δήμο. Ναι. Γίναμε ρεζίλοι με λίγα λόγια. Τι γίναμε ρεζίλοι, είναι δεδομένο αυτό. Ναι, ότι, αλλά απ' την άλλη τι να κάνεις κιόλας. Καμιά φορά, παιδιά, οι ακραίες καταστάσεις απαιτούν ακραία μέτρα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι, καλός ή κακός, που με το μπλα μπλα και το κουβεντολόι δεν καταλαβαίνουν. Και δεν έχουν αλλάξει την καθημερινότητά τους ούτε στο ελάχιστο. Βλέπουν από πίσω συνωμοσίες, δεν είναι τίποτα, μας κορυδεύουν η παγκόσμια συνωμοσία κτλ. Κτλ. Και δεν αλλάζουμε τίποτα. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι και τα μέτρα έτσι όπως εξαγγέλθηκαν οι απαγορεύσεις δεν ήταν ξεκάθαρα, γιατί λέει ότι επιτρέπεται η μεμονωμένη άθληση σε ανοιχτούς χώρους. Οπότε σου λέω, άλλος εγώ βγήκα να περπατήσω σε ανοιχτό χώρο. Ναι, αλλά μαζί με σένα Κώστα βγήκαν άλλοι 5.000 όμως. Ακριβώς, αυτό έπρεπε να. Βρες ένα πάρκο στη γειτονιά σου, γιατί δεν γίνεται να είμαστε και κλεισμένοι επί 24 ώρες, επί 5, 10, 50 μέρες στο σπίτι. Συμφωνώ. Βρες ένα χώρο που να μην έχει συνοστισμό. Αυτό και εγώ βγαίνω στην γειτονιά μου. Έχει δίκιο ο Στέργιος, να σου πω κάτι. Εντάξει, βγήκαν κάποια μέτρα. Τι πρέπει να πούμε. Δεν είναι 2 χρονών. Δεν είναι 4, δεν είναι η Μαρία που έχω 2,5 χρονών εδώ πέρα να τη λέω ναι, αλλά θα πας από εδώ, πρόσεχε, μην πέσεις. Σήμερα, ανέβα, σήμερα κατέβα από το καρέκλα. Θα βγει εξειδικευμένο μέτρο για αυτό που είπε, που να απαγορεύει τις αναθρήσεις. Θα βγει εξειδικευμένο μέτρο, νέο γι' αυτό. Γιατί θέλουμε όλοι και να πάρουμε τον αέρα μας, αλλά να βλέπουμε και θάλασσα. Και πάμε στην παραλία, δεν γίνεται. Δες στο πάρκο τη γειτονιά σου. Έχουν το μεταξύ άλλοι πηδάνε από τα. Είναι κλειδωμένες, ας πούμε, οι παιδικές σχέσεις και πηδάνε και μπαίνουν μέσα. Άλλοι σπάνε τα λουκέτα. Δηλαδή εκπληκτικά πράγματα γίνονται. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνει. Θα υπάρχει πάντα ένα κομμάτι του κόσμου. Σε κάθε χώρα συμβαίνει αυτό, Χρήστε. Ναι, όντως. Αλήθεια, ναι. Δεν λέω για την Ελλάδα. Δεν λέω για την Ελλάδα μόνο. Το καλό είναι ότι το 98%, 97%, 95% δεν ξέρω πόσο είναι, συμμορφώνεται με τα μέτρα και έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε κάθε χώρο όμως νομίζω, 2-3-5% που δεν καταλαβαίνουν. Εντάξει. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε σχέση με την εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, σκεφτείτε ευτυχώς που δεν γίνεται στην Ελλάδα, δυστυχώς βέβαια που γίνεται άλλο, σκεφτείτε να γινόταν στην Ελλάδα ό,τι γίνεται στην Ιταλία, ό,τι γίνεται στην Ισπανία. Ό,τι γίνεται σε πολύ πιο οργανωμένες χώρες από εμάς, γιατί πάντα αυτό δεν λένε. Όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Σουηδία, που έχουμε δυστυχώς και έξαρση του φαινομένου, αλλά και πολλούς νεκρούς. Φαίνεται ότι το προλάβαμε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Τώρα βέβαια, μην λέω και μεγάλα λόγια, δεν είμαι και ειδικός, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν ανακοινώνεις 30 και 40 δείγματα θετικά ανά ημέρα, ότι προφανώς δεν έχεις την έξαρση που έχουν οι άλλες χώρες. Εντάξει, δεν το συζητώ για την Ιταλία που ανακοινώνουν 200 και 300 νεκρούς κάθε μέρα. Αλλά ίσως και ο κόσμος να το έχει αντιληφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι και να βρίσκεται σπίτι. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν και τόσες πολλές ανακοινώσεις για θετικά δείγματα, γιατί δεν κάνουμε την ίδια δειγματοληψία. Έτσι. Δεν υπάρχουν και τα, πώς λένε αυτά, πώς λέγονται, Κώστα, τα τεστ για να γίνουν τα τεστ αυτά. Ναι. Τα αντιδραστήρια. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Αν είναι κάτι τόσο εξειδικευμένο. Είναι φαινόμενο. Ναι, φυσιολογικό δεν είναι, γιατί τα είχαν για να τα κάνουν. Πρέπει κάποιος να τα παράγει αυτά. Άρα υπάρχει μια πλασματική εικόνα σχετικά με τα δείγματα, έτσι, με τα κρούσματα, συγγνώμη. Κοίταξε, προφανώς και είναι περισσότερα. Περισσότεροι αυτοί που έχουν. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί εγώ και εσύ να έχουμε και να είμαστε από αυτό που λένε
δεν έχουμε συμπτώματα, ή ένα πολύ ήπια συμπτώματα κτλ. Και να μην πάμε να εξεταστούμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό. Μπορεί να το έχουμε περάσει κιόλας, ας πούμε, και να μην το έχουμε αντιληφθεί. Από την άλλη, μικρό το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, τώρα που καθόμαστε σπίτι μας, ακόμα και να το έχουμε και περάσουν 10-15 μέρες και είμαστε στο σπίτι μας, δεν έγινε τίποτα. Μικρό το κακό. Το θέμα και το ζήτημα είναι όταν υπάρχει εμπλοκή ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη και είναι στις ευπαθείς ομάδες. Εντάξει. Θα το περάσουμε και αυτό σιγά-σιγά. Εδώ ήδη αρχίσαμε να μιλάμε για επανέναρξη πρωταθλήματος, για το πότε θα αρχίσει, για το πότε θα μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Το τελευταίο σενάριο, έτσι για να πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά, λέει ότι μέσα Απριλίου θα αρχίσουν οι προπονήσεις στις ομάδες. Άρα εκεί στα μέσα Μαΐου περίπου, ναι, εκεί 10, 15, 20 ανάλογα τώρα πώς θα πάει η κατάσταση, θα μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε με τα play-off και τους ημιτελικούς κυπέλου. Εντάξει, αυτό είναι το σενάριο το αισιόδοξο που υπάρχει. Το αισιόδοξο. Εφόσον δεν υπάρξει έξαρση του κορονοϊού. Απ' την άλλη βλέπω ότι όλο και περισσότερα είναι τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό ότι βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης του κορονοϊού. Πριν διάβαζα για τη Γαλλία. Η Γαλλία, ναι. Ότι βρήκαν ένα φάρμακο που δεν μπορώ να το πω τόσο εύκολα, αλλά κατά πολεμά το χρησιμοποιούσα μάλλον για την ελαιονοσία. Μια ουσία. Ναι, μια συγκεκριμένη με δίσκο, κάτσε να τη βρω. Η χλωροκίνη είναι το εύκολο. Έχουν βάλει και κάτι άλλο συνθετικά από μπροστά που την εξειδικεύουν, αλλά λένε ότι στα γαλλικά μημεία υπάρχει το θέμα αυτό, ότι ήδη θεραπεύτηκαν σε 6 μέρες. Εικάζω ότι όταν υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση θα υπάρξει και ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα μικρόβιο, έναν ιό, ο οποίος θεωρητικά σε κάποια άλλη στιγμή δεν θα ήταν τόσο θανάσιμος, αλλά με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ανά τον πλανήτη, έχει προκαλέσει πλέον τεράστια ανησυχία, τεράστια κινητοποίηση. Βέβαια, το μόνο που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι τα νούμερα που διαβάζω σε κάθε έρευνα σε σχέση και με το ΙΤΑ 1-1 και με διάφορες άλλες γεγονότητες με αναπνευστικό, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλα και δεν μπορώ να αντιληφθώ. Όχι γιατί προστατευόμαστε τώρα από τον κορονοϊό. Αυτό μπορώ να το καταλάβω και μπορώ να το αντιληφθώ. Γιατί για αυτά έχει εμβόλια. Ναι, και πάλι όμως. Έχει εμβόλια, αλλά πάλι πεθαίνουν 80 και 90 και 100 άνθρωποι κάθε μέρα. Σε όλες τις χώρες. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ίσως η μεταδοτικότητα να είναι, που είναι πολύ πιο εύκολη με τον κορονοϊό. Φεύγουν γιατί έχουν και άλλα νοσήματα, είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία και. Και με τον κορονοϊό το ίδιο γίνεται. Με τη γρήπη αυτή. Ο κορονοϊός απλά δεν τον γνωρίζουν, δεν έχουν εμβόλιο, δεν έχουν τίποτα, μεταλλάσσεται και γι' αυτό φοβούνται και μεταδίδεται πολύ εύκολα, λένε. Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Και πριν από λίγο, σας έλεγα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι εξετάζεται σοβαρά η απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 10 ατόμων. Εντάξει, αρχίσαμε. Σιγά σιγά. Μέρες 67. Άνω των 10. Πολλά είναι τα 10. Το 67 ήταν 3, Κώστα. Πρώτον. Παιδιά, μέχρι 10 άτομα. Σου λέει πάντα 9 άτομα. Πού να τα βρούμε τα 10, ρε Κώστα, και τα 9. Πού να τα βρούμε. Ναι, όντως. Μεθαύριο έχω πάρτι. 19 Μαρτίου, παιδιά. Εντάξει, ο Χρήστος ως πολύτεχνος τα φτάνει, δηλαδή. Εμείς είμαστε 6. Άμα έρθουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, περάσαμε. Μα συλλαμβάνουν. Θα το αναβάλεις, δεν θα το κάνεις. Ποιο? Το πάρτι. Μια στο σπίτι θα το κάνω, μόνος μου. Δεν θα το κάνεις, θα το αναβάλεις. Εγώ με τα παιδιά μου μόνο. Όχι. Ούτε με τα παιδιά μου. Εσύ μόνο, ναι. Τα διώξω τα παιδιά από το σπίτι. Σκεφτείτε, παιδιά, δύο πράγματα. Τι θα γίνει το Πάσχα και πόσοι επαναστάτες θα υπάρχουν, ότι εμείς με το αρνί εδώ παρέα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα έχουμε κάνει μέχρι τότε, Στέλιο. Το αρνί το περιμένω πώς και πώς, Στέλιο, μου το χαλάς. Και τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν. Όταν ανακοινωθεί ότι ανοίγουν πάλι τα καταστήματα εστίασης και τα μπαρ. Δηλαδή θα είναι μια μέρα
σαν την απελευθέρωση της χώρας. Ναι, αυτό φανταζόμουν. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό φανταζόμουν το πρωί τι έχει να γίνει όταν, ας πούμε, με το καλό, που πιστεύω αυτό θα γίνει του χρόνου. Του χρόνου, του χρόνου, μπράβο Κώστα, ναι. Εσύ όλα, ναι, ναι. Όταν με το καλό που είναι, ας πούμε, παιδιά ελεύθεροι όλοι, να δεις τι θα γίνει τότε εκείνη τη μέρα. Τα μπάρα ανοιχτά και τα καταστήματα εστίασης. Μια χαρά. Ενώ τώρα οι καημένοι, οι καταπιεσμένοι, άμα πάω τώρα στην παραλία, χθες την ώρα που βγήκε το δημοσίευμα, ήμουν κι εγώ έξω στον δρόμο με τη μηχανή. Μην χάσεις, ναι. Μην χάσω. Πήγα να πάρω κάτι απαραίτητο, Στέργιο, με τη μηχανή. Εντάξει. Δεν είχα επαφή με κανέναν. Και έκανα ένα ρεπορτάζ, λέω, κάτσε να πάω να δω τι γίνεται, και πήγα στην παραλιακή και κάναν όλη βόλτα περίπατο και περνούσαν δύο κορίτσια με καφέ, τη διάβαση εκεί στο Φάληρο. Και λέω, κορίτσια, πού πάτε? Λέει, να περπατήσουμε. Τι να πω. Η όλη ουσία είναι ότι πήγες και μίλησες στα κορίτσια, Κώστα. Καλά, γι' αυτό, το είπα, δεν το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό το είπα, εννοείται. Δουλεύει τώρα η Μέρκελ και δεν το εκμεταλλεύεσαι και δεν ακούει. Και δεν λέω, μα ακούει, όλα τις τα λένε. Τις τα λένε? Βέβαια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγες ξέρετε νωρίτερα για το καλό σενάριο να έχουμε στα μέσα Μαΐου πρωτάθλημα και κύπελο, εννοείται πως θα έχουμε και εμβόλυμες, δεν το συζητάμε, τουλάχιστον μία ή δύο, και υπάρχει ένα πλάνο, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, να τελειώσει το πρωτάθλημα γύρω στις 20 Ιουνίου και να γίνει ο μεγάλος τελικός του κυπέλου 27-28 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου. Ωραίος τελικός θα είναι. Που κάποτε, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70, κάπου εκείνη τη ημερομηνία γινόντουσαν τελική. Μα κυπέλο. 28 Ιουνίου, Στέργια, έχει πάρει ο Άρης το κύπελο. Είναι όλα δείχνουν ότι θα το ξαναπάρω φέτος. Έτσι, έτσι. Το έχει πάρει. 28 Ιουνίου. Α τελειώσει. Α μπει παύλα. Με Άρης όμως δίπλα. Κακώς δεν σου έχουν δώσει το κύπελο ακόμα, χρήσατε. Εγώ αν ήμουν ΕΠΟ. Κανονικά έτσι πρέπει. Το έχει πάρει ήδη. Έτσι είναι, Κώστα. Και με αυτονομή. Και πρόσεχε. 28 το 70, 50 χρόνια μετά το 2000, είναι και στρογγυλό δηλαδή, μια χαρά. Άρα τελειώσαμε, ναι. Πήρα το κύπελο. Ναι. Το πρωτάθλημα θα αφήσω και τον Ολυμπιακό. Ας αλλάξουμε θέμα λίγο. Να μην αρχίσουμε. Το πρωτάθλημα, Χρήστα, δεν είναι το πάω γιατί μας το κλέψανε. Δύο χρονιές. Σωστό, ναι. Έτσι, ναι. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό, διαβάζω τώρα εδώ, είναι σημαντικό. Υπάρχει μια ανακοίνωση για αιμοδοσία στο ΑΧΕΠΑ. Ναι, πρέπει. Γίνεται τώρα, γίνεται. Πρέπει να πάμε. Από θέμα 4η 18 Μαρτίου του 2020, αύριο δηλαδή. Πότε, σήμερα. Κοιμόμαστε όρθιοι. Τι ώρα, 8.30 το πρωί με 8 το απόγευμα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τι Πέμπτη, σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι αυτό πάνω από τώρα, ναι, Κώστα. Ναι. 10.30 με 8. Εντάξει, έχει περάσει 10.30. Θα πάω. Σάββατο, Κυριακή, αργίες 8.30 με 1.30. Θα πάω. Όσο μπορούμε να πάμε, είναι σοβαρό το θέμα. Εννοείται πως δεν υπάρχει θέμα στο νοσοκομείο κίνδυνο. Δεν είναι στο νοσοκομείο, μισό λεπτό. Είναι στην αίθουσα αιμοδοσίας που λειτουργεί εντός της ΔΕΘ. Τη ΔΕΘ. Δεν πας στο νοσοκομείο. Πας στη ΔΕΘ. Ακόμα καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Τα μέτρα τηρούνται όλα. Ναι. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν θα υπάρχει. Ναι, ρε Κώστα, δεν θα υπάρχει. Ναι, εντάξει. Ελαδάρο, λέει. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, απόσταση μεταξύ των αιμοδότων. Εγώ θα πάω. Είμαι αιμοδότης, είμαι γραμμένος στο εθνικό δίκτυο, όπως το λένε, και θα πάω. Όσοι μπορούμε να πάμε. Και τώρα αυτές τις στιγμές χρειάζεται ακόμη περισσότερο αίμα, ξέρεις. Γιατί δεν πάει κανείς. Τελειώνουν τα θέματα. Στους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους. Μειώνοντάς τους. Συνεπώς, δεν υφίσταται φέτος ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα. Δεύτερον, επιπλέον, το τονίζω, επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, όπως είναι οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, για την ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και τους κλάδους που πλήττονται και για τη στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων θα εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αυτές δαπάνες επιπλέον εξαιρούνται από την όποια δημοσιονομική επίδοση
της χώρας μας. Τρίτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνονται συντονισμένες πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς τα εθνικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο με πόρους που θα διοικητευθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα περιθώρια ευελιξίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εγκριτικές διαδικασίες. Συμπερασματικά, η χώρα μας ισότιμα διαθέτει πλέον τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας προκειμένου να αναλάβει συντονισμένα και στοχευμένα πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε την πρώτη δέσμη μέτρων. Υπενθυμίζω, μέτρα όπως είναι, πρώτον, η ενίσχυση του συστήματος υγείας με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του υφιστάμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Ό,τι χρειαστεί το Υπουργείο Υγείας ως επιπλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού θα το έχει. Δεύτερον, η νομοθέτηση διευκολύνσεων πρόσβασης στην εργασία για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέσω ευελιξίας ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκόλυνσης εξ αποστάσεως εργασίας και δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού. Το δημόσιο συμμετέχει στον επιμερισμό αυτού του κόστους. Και τρίτον, η δυνατότητα αναστολής καταβολής υποχρεώσεων, πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση. Σήμερα ανακοινώνουμε την δεύτερη δέσμη μέτρων, στηριζόμενη και στις αποφάσεις του Eurogroup. Μέτρα τα οποία έτυχαν συστηματικής, μεθοδικής επεξεργασίας την προηγούμενη περίοδο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα αναφερθώ στους βασικούς άξονες και οι αγαπητοί συνάδελφοί μου θα αναπτύξουν και θα προσθέσουν στοιχεία και πολιτικές. Πρώτον, αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Τα μέτρα είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων όμως κωδικών αριθμών δραστηριότητας, είτε αυτές μένουν ανοιχτές, είτε λειτουργεί μέρος των δραστηριοτήτων τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί. Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά το μήνα Μάρτιο και αν απαιτηθεί θα δοθεί παράταση. Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή ως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς στόκους και προς αυξήσεις οι κάτωθοι πληρωμές. Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ πληρωτές Μαρτίου. Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΗ ή τα ελεγκτικά κέντρα. Η καταβολή των δόσεων, ρυθμίσεων, τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Για τα ασφαλιστικά ταμεία θα αναφερθεί ο Υπουργός κ. Δρούτσης. Τονίζεται ότι προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι έχει ανασταλεί λειτουργία εν συνόλο ή εν μέρη
περίπου 220.000 ιδιωτικών επιχειρήσεων με περίπου 600.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, τουλάχιστον 100.000 επιπλέον επιχειρήσεις με περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή επηρεάζονται δραστικά από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και θα ενταχθούν στο μέτρο. Δεύτερον, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Θα υλοποιήσουμε διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης υπό την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Το πλαίσιο χορήγησης θα εξειδικευθεί τις επόμενες ημέρες και επί αυτού θα τοποθετηθεί ο Υφυπουργός κ. Κυλακάκης. Προϋπόθεση λήψης, θα το επαναλάβω και εδώ, αυτής της χρηματοδότησης είναι και πάλι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Θα ακολουθήσουν, όπως θα ακούσετε σε λίγο, και από τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Τρίτον, εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 800 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους με κόστος περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές φορές τους με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος Μαρτίου και Απριλίου για τους περίπου 500.000 εργαζόμενους ανέρχεται περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, για αυτούς τους εργαζόμενους αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες. Τέταρτον, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν υπάρχει ο κωδικός ελεύθεροι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτές Μαρτίου για 4 μήνες. Η αποζημίωση αυτών και οι λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις θα ανακοινωθούν από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βρούτσι. Πέμπτον, επιπλέον αυτών των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το ειδικό Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Ταμείο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η αξιοποίηση των σχετικών πόρων θα είναι άμεση. Ήδη σήμερα πραγματοποιούνται σχετικές συζητήσεις επί συγκεκριμένων ελληνικών προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, αυτό το ποσό μπορεί να χρηματοδοτήσει διάφορες δράσεις όπως είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων. Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με το βέλτιστο συνδυασμό πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά τρόπο που να διασφαλιστεί η μέγιστη μόχληση. Ο Υπουργός, κ. Γεωργιάδης, θα αναφερθεί σε αυτά. Έκτον, μειώνεται στο 6% από 24% ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα όπως είναι
οι μάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα, το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή και η εθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που θα ισχύει μέχρι τέλος του έτους αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Έβδομον, προχωράμε σε παρέμβαση στην αγορά ακινήτων σε μια λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης. Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλεφθεί νομοθετικά ότι θα καταβάλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου σε περίπτωση που τον οικιάζει για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. Παράλληλα όμως, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για 4 μήνες. 8. Με δεδομένες τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες και τις αδυναμίες απρόσκοπτης συνέχισης της εκτιμητικής διαδικασίας, αποφασίσαμε την παράταση της εκτιμητικής άσκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τις νέες αντικειμενικές αξίες. Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τις νέες προβλέψεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, αποφασίσαμε ο ένφια του 2020 να βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά. 9. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υποέλεγχο υποθέσεων έως ύψους 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προχωρά και σε απλοποίηση των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μην στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία. Από 25 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης πράξης νομοθετικού περιεχομένου έως 13 Μαρτίου έχουν επιστραφεί 218 εκατομμύρια ευρώ. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενταθεί. Τέλος, 10. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό σύστημα. Ήδη οι τράπεζες αναστέλουν έως το Σεπτέμβριο τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αυτή αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Πρέπει όμως οι τράπεζες να προχωρήσουν και σε άλλες παρεμβάσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, θα πρέπει με τη βοήθεια χρηματοδοτικών εργαλείων να ενισχυθεί μέσω τραπεζών η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Τέλος, ζήτησα και συνεννοηθήκαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να προσδιοριστούν βασικές καθημερινές συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. Τα καταστήματα με τα σημερινά δεδομένα μένουν ανοιχτά, αλλά η Ένωση θα εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα περιορίζονται οι απευθείας συναλλαγές ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία εργαζομένων και συναλλασσόμενων. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς προχώρησε σε προληπτικά μέτρα προστασίας του χρηματιστηρίου. Αυτοί είναι οι 10 βασικοί άξονες του δεύτερου πακέτου μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης. Είμαστε στην αρχή της μάχης. Μια μάχη που δεν γνωρίζουμε ακόμα την ένταση και την έκτασή της. Συνεπώς, θα ακολουθήσουν και άλλα πακέτα μέτρων, ώστε να βγούμε νικητές από τη μάχη με τις λιγότερο δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες. Πράττουμε
και θα πράξουμε το καλύτερο δυνατόν. Η αλληλέγγυα, συνευθύνη απέναντι στην υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι ο βασικός συνδετικός κρίκος για την κοινωνική συνοχή που θα πρέπει να υπάρχει και να ενισχυθεί τις επόμενες ώρες. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε ένας από εμάς αναλαμβάνει και μια σοβαρή υποχρέωση. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης της θέσης εργασίας, των μη απολύσεων και του σεβασμού της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί στο δύσκολο αυτό εργασιακό περιβάλλον και να δείξει ανοχή μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι σε όλους της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος αντιμετώπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έκτακτων αυτών συνθήκων. Την κρίση πρέπει να την περάσουμε και να την ξεπεράσουμε ενωμένοι και με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία και με αλληλεγγύη. Θα τα καταφέρουμε. Το λόγο έχει και ο Γεωργιάδης. Εισαγωγικά θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο μου Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα. Η επιτυχής έκβαση και την Ελλάδα του προχθεσινού Eurogroup έδωσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την αναγκαία ελευθερία για να σχεδιάσουμε εργαλεία που θα επιτρέψουν και να επιβιώσουν επιχειρήσεις κατά το διάστημα της κρίσης, αλλά και να επιτύχουμε άμεσα, μόλις η κρίση περάσει, την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Και εισαγωγικά θέλω να πω, δεδομένου ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τον κύριο Παθανάση την προσπάθεια ομαλοποίησης της αγοράς στα σούπερ μάρκετ και γενικώς αγορές τροφίμων, είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει απίστευτη πειθαρχία. Η κατάσταση στην αγορά έχει πλήρως ομαλοποιηθεί και η σύγκριση της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες, θεωρητικά πολύ περισσότερο προηγμένες και πειθαρχημένες από εμάς, δένει εξαιρετικά υπέρ των Ελλήνων. Αυτή η επιτυχία δεν θα είχε συμβεί εάν όλοι δεν συνεργαζόμασταν κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα ανακοινώσουμε τώρα μία σειρά μέτρων ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου ξεκαθαρίζω ότι όλα τα μέτρα συνδέονται με διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να προχωρήσουν σε απολύσεις αυτή τη δύσκολη περίοδο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μένουν έξω από τα μέτρα τα οποία εμείς θεσπίζουμε. Η πρώτη αίρεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Από αυτή την κρίση θα εξέλθουμε όλοι μαζί και κανένας δεν θα μείνει πίσω. Κρινόμαστε άπαντες, κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, πολίτες. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για το σχεδιασμό των μέτρων τον υφυπουργό μου κύριο Τσακίρη, με τον οποίο είχαμε συνεχή συνεργασία και με τις ευρωπαϊκές αρχές για να μπορέσουμε σήμερα να ανακοινώσουμε τα εξής μέτρα. Πρώτον, για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου 30 Απριλίου θα δοθεί στις αρχές Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ. 2. Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τον κορονοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. Το μέτρο της επιδότησης του επιτοκίου των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων σε συνέχεια της ανακοινώσεως ενώσεως των τραπεζών για την αναβολή της πληρωμής των χρονοσίων δημιουργεί τον αναγκαίο χρόνο στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες δανειακές υποχρεώσεις και να συνεχίσουν και μετά την κρίση απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο επανεκκίνησης οικονομίας θα υλοποιηθεί εγκυοδοτικός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 4. Θα χορηγήσει ρευστότητα στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δημιουργείται εγκυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατομμυρίων ευρώ. Και έκτον, απλοποιούμε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ΤΕΠΗΧ, αυξάνουμε τους πόρους του κατά 250 εκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις πλήν από τον κορονοϊό με επιδότηση έως 100% του επιτοκίου τους για 2 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε αυτές τις ημέρες. Είναι κρίσιμες. Όπως σωστά ελέγχθη από τον κύριο Σταϊκούρα, είμαστε στην αρχή αυτής της μάχης, αλλά θέλω από εδώ να εκπέμψω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εάν όλοι πράξουμε το καθήκον μας και την αναγκαία ατομική υπευθυνότητα, σας διαβεβαιώ ότι με όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε η ελληνική οικονομία θα εξέλθει τελικώς της κρίσεως νικητής, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί σε ένα λαμπρότερο μέλλον, αρκεί ο καθένας μας να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που του αναλογεί. Ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες ώρες είναι πολύ κρίσιμη η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει καθοριστικά στο να έχουμε τα αναγκαία εργαλεία για να προχωρήσουμε μπροστά και πέραν αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης που ήρθε και την οποία θα την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, όπως πριν είπα, με δύναμη και με επιτυχία. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει η κρίση του κορονοϊού, η ελληνική οικονομία θα πάρει πολύ γρήγορα μπρος. Δεύτερη δέσμη έκτακτων μέτρων στήριξης για εργαζόμενους, ανέργους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, συνδεδεμένα όλα με τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και όλη η κυβέρνηση συνολικά, με πρώτο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ερχόμαστε να στηρίξουμε έμπρακτα το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τόσο εκείνων που ανεστάλλει η λειτουργία τους, όσο και εκείνων που συνεχίζεται η λειτουργία τους. Ωστόσο, πριν προχωρήσω στην ανακοίνωση των μέτρων, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τα εξής. Δυστυχώς η εικόνα της αγοράς εργασίας έως σήμερα για το μήνα Μάρτιο είναι απογοητευτική ως τραγική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη. Θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες στο διάγγελμά του. Οι επιχειρηματίες δεν πρέπει ανέτια και αδικαιολόγητα να προχωρούν σε απολύσεις και να εκδηλώνουν καταχρηστικές συμπεριφορές, ούτε να λειτουργούν κάτω από καθεστώς πανικού. Η κρίση ήρθε για να περάσει και στο τέλος θα νικήσουμε. Όλα τα μέτρα, τα ευνοϊκά και εξαγγελίες όλων των Υπουργείων και της κυβέρνησης συνδέονται με τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Έχουμε πει ότι τη μάχη κατά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης θα πρέπει να τη δώσουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Πρέπει πάση θυσία να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή. Πρέπει στο τέλος της κρίσης να βρεθούμε υγιείς, αλλά κυρίως η κοινωνία να είναι όρθια και ζωντανή. Γι' αυτό και ως κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας λαμβάνουμε έκτακτα και αναγκαία μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα συνιστούν ένα συνολικό δίκτυο προστασίας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων. Συγκεκριμένα, κεφάλαιο 1, μέτρα για τους εργαζόμενους. 1. Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλλει η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης. 2. Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. 3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού, το είπε ήδη ο κύριος Σταϊκούρας, ύψους 800 ευρώ για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους,
επιχειρήσεων που ανεστάλλει λειτουργία τους, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Τέταρτον, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό. Κεφάλαιο 2. Μέτρα για τους ανέργους. Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίων ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψη επιδόματος λύγει την 31η Μαρτίου. Κεφάλαιο 3. Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες χωρίς στόχους και προσαυξήσεις. Κεφάλαιο 4. Μέτρα για επιχειρήσεις και εργοδότες. 1. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες χωρίς στόχους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται. 2. Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Κεφάλαιο 5. Μέτρα ενίσχυσης ευελιξίας των επιχειρήσεων για τη λειτουργική προσαρμογή τους στην αντιμετώπιση των συνοπιών του κορονοϊού. 1. Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. 2. Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, την άρση διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς και ιδίως την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας. Κεφάλαιο 6. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. Καθιερώνουμε σημαντικές διευκολύνσεις για όλους τους πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη την εξαποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών στον ΙΕΦΚΑ και στον ΟΕΔ μέσω της επίσπευσης της προγραμματισμένης ψηφιοποίησης βασικών λειτουργιών των δύο αυτών οργανισμών. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση, ώστε με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Όλοι μαζί, ενωμένοι, πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τοποθετηθώ για το ειδικότερο θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως και για την περίμετρο στην οποία θα εφαρμόζονται κάθε φορά τα μέτρα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα καινούριο μέτρο. Το λαμβάνουμε γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τραπεζικό προφίλ σε πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες όμως πρέπει να παρέμβουμε. Θα δοθεί εντός του επομένου διμήνου και θα δοθεί μέσω του TaxisNet. Θα πάει δηλαδή απευθείας στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Επιστρεπτέα σημαίνει ότι όλη ή ένα μεγάλο μέρος της, εξαρτάται από την περίπτωση, θα επιστραφεί στην πολιτεία μέσα στα επόμενα χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Οι παράμετροι για να αποφασιστούν οι κλάδοι στους οποίους θα ισχύσει αυτό και οι επιχειρήσεις είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου, για θέμα για το οποίο συνεργαζόμαστε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, και η καταστροφή αποθεμάτων που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης, καθώς και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών των τραπεζών και των δηλώσεων και στοιχείων στα ΦΠΑ και στον ΕΦΚΑ τι συμβαίνει στην οικονομία. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι μέχρι τις 12 Μαρτίου υπήρχαν μεγάλες αλλαγές μεταξύ κλάδων, όχι όμως δραματική μείωση της κατανάλωσης, όπως επίσης δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα μέχρι τις 16 Μαρτίου και στα δημόσια έσοδα. Από εκεί και πέρα θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό δείχνει ότι η οικονομία αντιδρά
ορθολογικά και δυναμικά σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση. Έχουμε εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, όπως είπαν οι υπουργοί, και η επιστευταία προκαταβολή έχει ως βασική προϋπόθεση αυτό. Και να συμπληρώσω ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως παράδειγμα με τα χρονομιμένες επιταγές, που θα εξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, η κρίση αυτή έχει μεγάλο μέγεθος, άγνωστη διάρκεια, άγνωστες δημοσιονομικές επιπτώσεις ακόμα, λόγω της άγνωστης διάρκειας και του μεγέθους. Πρέπει λοιπόν ενωμένοι, με σοφροσύνη, με μέτρο, υπευθυνότητα και αυτοπιθαρχία, να την ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τσακί. Λοιπόν, ωραία. Τους ακούσαμε λοιπόν όλους. Ακούσαμε και τα μέτρα, με τα βοηθήματα, με το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, με τα ΦΠΑ, με τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα πάμε σε break, υποχρεωτικά τώρα, και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε και μια σούμα για το τι ακούσαμε και φυσικά θα μπούμε και στα υπόλοιπα λίγο έτσι πιο αθλητικά ζητήματα τα δικά μας. Πάμε λοιπόν σε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και πάλι, δεύτερη ώρα εκπομπής πλέον, εδώ στον Λίμπερο 107 και 4. Μαζί μας είναι και πλέον ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, delivery. Όπως πάντα, 62-85-86, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, χατσόνε, πενιρλί, μουσακάδες, παστίτσια, σουφλέ, ριζότο, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, με ένα τηλέφωνο στο σπίτι σας, με προσοχή, με ασφάλεια. 62-85-86, εδώ και 15 λεπτά έχει ξεκινήσει και το delivery από τον Mr. Gold και φυσικά είναι έτοιμος να σας εξυπηρετήσει. Μαζί μας φυσικά και ο Το Καλογεράς. Μένουν ανοιχτά τα συνεργεία για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζετε. Ο Το Καλογεράς, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, Ασπερίνου 19 στην Παλαιά Συμμαχία Ορεοκάστρου, 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Λουδάνιο στη Θέρμη. Σέρβις, φανοπείο, βαφείο και ανταλλακτικά. Ο Το Καλογεράς. Ιντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Η Ιντερβέτεν, η οποία αναμένει και αυτή την επανέναρξη της Super League εκεί προς τα μέσα Μαΐου, όπως λένε οι υπολογισμοί, οι πρώτοι που έχουμε. Νομίζω ότι μετά τα μέτρα τα οποία ακούσαμε είναι σημαντικό και το βοήθημα που θα δοθεί και η αποζημίωση στους εργαζόμενους που αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας είναι μια μικρή ανάσα έστω για αρκετούς. Τώρα τα υπόλοιπα περί έμφυα, περί εφοριών και όλα τα υπόλοιπα είναι αναπερίπτωση και αναεπιχείρηση κάποια μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Σημαντικό επίσης το γεγονός ότι μειώνεται το ΦΠΑ για μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Απ' την άλλη έχω την αίσθηση ότι αυτό θα μειώσει τα έσοδα του κράτους, αλλά αρκετοί κερδοσκόποι και άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν δεν θα μειώσουν τις τιμές. Θα το έχουν το ΦΠΑ κανονικά και θα λένε μειώθηκε και μετά θα το εισπράξουν κιόλας. Ή τέλος πάντων δεν θα το αποδώσουν στο εύρος της μείωσης που έκανε η κυβέρνηση. Εντάξει, υπάρχουν και αρκετοί που τα εκμεταλλεύονται όλα αυτά, αλλά γενικότερα υπάρχουν κάποια μέτρα που θα τονώσουν κατά κάποιο τρόπο αυτό τον 1-1,5 μήνα, γιατί μέχρι 30 Απριλίου είναι τα περισσότερα μέτρα από ό,τι ακούσαμε, κάποιες ασθενέστερες ομάδες. Και για τους ανέργους υπήρξε μια παράταση δίμηνη να παίρνουν το επίδομα όσοι τελείωνε το επίδομά τους στις 31 του Μάρτη. Έτσι, εν ολίγης, αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν πριν από λίγο. Στα αθλητικά έχουμε τίποτα, Κώστα, στο μπάσκετ εκεί, έβαλα τρίποντο το NBA, τίποτα. Χωρίς Κώστα είμαστε, Μιχαήλ. Χωρίς Κώστα είμαστε. Θα σας πω εγώ, Χρυσάνθε. Ποτίζει το τέτοιο, ποτίζει τον κήπο. Κώστα, γυρνά πίσω. Διαβάζω ότι η FIBA ενημέρωσε. Όχι, ρε παιδιά, δεν με ακούτε. Όχι. Κώστα, εντάξει, πότισες. Τώρα μ' ακούτε. Έλα, πες την αλήθεια. Ναι, εννοείται, έχει καλό καιρό. Έκανες ένα τόστ, ε. Ναι, λέω, όχι, δεν έκανα. Λέω ότι πλήρωνα ένα λογαριασμό. Α, ωραία. Και μάλιστα τον πλήρωνα σε τράπεζα.
Παζάκη, αυτό ήθελα να πω, ότι καλά τα μέτρα σε θετική κατεύθυνση. Όμως δεν ακούσαμε κάτι για τις δόσεις, για τα δάνεια, για τις τράπεζες, για τα φυσικά, για τα καταναλωτικά. Είπε. Τι είπε? Ότι κοιτάμε να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα. Είπε για τις επιχειρήσεις, ότι θα υπάρξουν τα μέτρα που είπε για τις επιχειρήσεις. Ενέρφυλε, δεν μπορούμε σε μια μέρα τώρα. Ναι, σε μια μέρα δεν γίνονται αυτά, ρε Κώστα. Σε μια μέρα μπορείς να κάνεις πρόβλεψη για τα φυσικά πρόσωπα κτλ. Δεν γίνεται. Χρειάζεται και να. Τι να κάνεις για τα δάνεια που έχεις εσύ, εννοείς. Ή εγώ ή οποιοδήποτε. Χρήσατε, όποιος διαβάζει αρκετά site, θα δει ότι έγινε ήδη κρούση στους τραπεζίτες και αρνήθηκαν. Πού το λέει αυτό? Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό το διάβασα πριν τρεις μέρες κιόλας, ότι έγιναν ήδη επαφές με τους κεντρικούς τραπεζίτες και αρνήθηκαν να ανασταλούν οι δόσεις, ας πούμε, για δύο μήνες, για ένα μήνα. Ναι, δηλαδή άμα το πάνε ένα μήνα πίσω, τι θα γίνει, θα πειράξει κανέναν? Δηλαδή αν εγώ λύγει το δάνειό μου, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο του 28 και λήξει τον Ιανουάριο του 29, θα υπάρξει διαφορά? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δες πάνω. Τα δάνεια είναι ένα θέμα, οι πιστωτικές κάρτες είναι επίσης ένα θέμα, το πώς θα πληρωθούν όλα, βέβαια, αυτά. Όλα αυτά. Αυτά εδώ. Βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει υποχρέωση των τραπεζών από τις τράπεζες, νομικά εννοώ, έτσι. Τι να σου πω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι τράπεζες δύο ποτέ χαμένες, Χρύσανθε. Καλά, αυτό. Για να το πούν από αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να το πούν αυτό, να ξέρεις ότι θα τις πληρώσουμε πάλι εμείς. Θα γίνει καμιά ανακεφαλοποίηση πάλι. Θα τους δώσει το κράτος τα λεφτά, δηλαδή, που θα μας χαρίσουν και καλά. Ναι. Κώστα, πες μας για τον Πιτινούλη, που γίνεται. Για τον Πιτίνο, πες μας. Βλέπω μια χαλάρωση από τους συναδέρφους του μπάσκετ. Ο Πιτίνο χθες έκανε tweet με το οποίο αποχαιρέτησε. Πες μας. Και ενώ λέγαμε θα γυρίσει και εντάξει, ρε παιδιά, κτλ. Αυτή είναι η είδηση. Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, όχι την Εθνική. Κοίταξε, προφανώς κανείς δεν το λέει. Όμως είναι δεδομένο πλέον ότι θα ανασταλούν τα πρωταθλήματα. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτό βλέπουν όλοι και γι' αυτό. Σιγά σιγά την κάνουν, ναι, εντός αγωγικών. Σου λέει γιατί να τον πληρώνω. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα γίνουν αγώνες σαν αφέτο. Γιατί να πληρώνω, Κώστα, τον Πιτίνο, όταν μπορώ να έχω τον Βούβουρα, Βαβούρα, πώς το λένε. Βαβούρα, πώς το λένε. Ο Βαβούρας μπορεί να πάρει και κάποια νίκη, Χρήστα και Κώστα. Ο Πιτίνο δύσκολα. Έτσι. Εντάξει, Κώστα, άσε. Ο Hall of Famer. Προκόψαμε. Νομίζω ότι ο Πιτίνο, Στέλιο, ξέρεις γιατί τον υπερασπίζεται? Γιατί εκθέτει όλους τους μπασκετικούς που το παίζουν οι δικοί και τα λοιπά. Αυτή η μασονία, αυτή. Πάντως για την εθνική. Όχι, ρε παιδιά, η ομάδα που έκανε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το Πιτίνο. Ενώ ήταν το Πιτίνο θα έπαιρνε και το NBA. Άσε, ρε Κώστα. Η ομάδα που έκανε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το Πιτίνο. Γιατί δεν είναι το Πιτίνο? Και πέρσι ο Πιτίνο. Άρα δεν φταίει ο Πιτίνο. Ο Πιτίνο ανέλαβε. Άσε μωρέ η ομάδα. Έχει 500-πλάσιο μπάτζετ από όλους στην Ελλάδα. Και χάνει από τον Προμηθέα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω, την πάτησε με το Φρεντέτ. Εκεί την πάτησε. Πολύ. Πλήρωσε πολλά λεφτά. Πήρε ένα φοβερό σκόρερ, ο οποίος όμως δεν παίζει άμυνα. Και η Ευρωλίγκα πλέον θέλει ξύλο, δεν είναι σουτάκια. Ναι. Δεν είναι NBA. Η Ευρωλίγκα θέλει τον ΠΑΟ, Κώστα. Λίγο να ανανεωθεί το σύστημα. Βαρέθηκε ο κόσμος. Λιποθύμησε μετά από αυτό που είπες. Μάλλον, ναι. η FIBA ενημερώνει πως ακόμα δεν προχωράει σε αναβολή των προ-Ολυμπιακών τουρνουά, Κώστα. Ωραία. Προς το παρόν, βέβαια, θα παραμείνουν, λέει, στον αρχικό του σχεδιασμό τα προ-Ολυμπιακά. Για την ώρα εξετάζουμε την κατάσταση και είμαστε σε επικοινωνία κτλ. Δεν θα εμπλακούμε, λέει, σε καμία εφημολογία, Κώστα. Αν υπάρχει κάτι νέο, η FIBA θα προχωρήσει. Το Ολυμπιακό τουρνουά είναι να γίνει τέλη Ιουνίου, γι' αυτό. Εντάξει, τέλη Ιουλίου τότε, γιατί ρε φίλε να το αναβάλουμε, αφού είναι τέλη Ιουνίου? Γνωστό ότι είμαστε με τους θεσμούς. Δεύτερο, να πούμε ότι το προ-Ολυμπιακό τουρνουά είναι τέλη Ιουνίου. Ποιος? Αυτή η είδηση, Κώστα, άγχωσε τον Πιτίνο. Τον Πιτίνο άγχωσε αυτή η είδηση. Δεν του άρεσε το Πιτίνο αυτή η είδηση, φαντάζομαι. Σου λέει τώρα
Πού να τρέχω πάλι στην Ελλάδα. Ο Πιτίνο αγχώνεται τώρα γιατί πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να δουλέψει, πρέπει να κάνει και επαφές με τους NBAers, να τους ψήσει, να έρθουν κτλ. Τι λες τώρα, ρε Κώστα, αφού έχω τα παιδάκια τώρα να προπονήσω το Σεπτέμβριο. Το Ιώνα, πώς λέγεται Κώστα, Ιωνά. Νομίζω ότι κάπου τον χάνουμε τον Κώστα. Ο Κώστας, ναι, τον δεν μας τα λέει καλά. Μετά το πότισμα. Κώστα, μετά το πότισμα κάπου σε χάνουμε, κάτι κάνεις. Τα καλώδια έβρεξε, τι έκανες. Δεν σας ακούω καλά, όντως, μερικές ώρες, γιατί... Χάνεσαι, γι' αυτό. Μην ξέρουμε γιατί χάνεσαι. Όχι, μα δεν ξέρω τι συμβαίνει και εγώ δεν σας ακούω καλά. Άρα μάλλον το ίντερνετ μου με πολεμάνε οι τράπεζες. Μόλις είπες για την τράπεζα, ναι. Γιατί μπήκες Κώστα και σε άλλους τέτοιους. Μόλις είπες τι. Μόνο το μόλις είπα ακούσαμε. Το υπόλοιπο δεν τα ακούσαμε. Έχω περίπου 76 ανοιχτά όντως. Κλείστα τα παράθυρα σου Κώστα. Λόγω ίντερνετ. Μόλις είπα για τις τράπεζες, λέω, αμέσως έπεσε το ίντερνετ. Βέβαια. Έχει ανοίξει 78 παράθυρα το μεταξύ. Έχω στο καμιά Ρετζίκι, 76 ανοίξει τα μόνο, όντως. Κλείστα. Μέχρι 40 επιτρέπεται στο Ρετζίκι. Πάντως, για να δώσω μια ιδέα... Περίμενε λίγο, υπάρχει είδηση. Μόνο 12. Υπάρχει είδηση. Η Σιρήνα, η πρώτη εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών παγκοσμίως, ακυρώνει τα προγραμματισμένα γυρίσματα για να προστατεύσει τους συνεργάτες της και τις οικογένειές τους μέχρι να σταματήσει ο κίνδυνος του κοροναϊού. Λέει, κοροναϊού, γράφει μάλιστα. Ναι, αλλά δεν σκέφτεται ότι μένουμε σπίτι. Τι θα βλέπουμε, Κώστα? Από ό,τι διάβασα, σου δίνει δωρεάν ταινίες, Χρυσανθέ. Γι' αυτό, α, γι αυτό με πήρανε, μου είπαν να μπω στο δουλειά σήμερα. Πάντως, για να δώσω και μία ιδέα στον κόσμο πώς θα γεμίσει την ώρα του, ναι. Ασχολιόμουν το πρωί 2 ώρες για να καθαρίσω το email μου και ανακάλυψα πράγματα που είχα ξεχάσει κι εγώ μέσα. Α, μπαίνεις και τα σβήνεις, ναι. Ναι, ναι, είναι μια πολύ καλή απασχόληση. Ανάλογα με το φόρτο εργασίας σας, δηλαδή ο Κώστας έχει σίγουρα 18.000 mail μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα έχει καθαρίσει ποτέ, είμαι σίγουρος. Αλλά είναι μια πολύ καλή ιδέα. Έχω 5.500 mail, έχω 5.500 mail. Άντε, ξεκίνα, θα περάσει η σημερινή ημέρα. Βλέπω εδώ μια πολύ καλή είδηση για εμάς τους μη καπνιστές, μια πολύ κακή είδηση για σας. 90% καπνιστές αυτοί που νοσούν, συνάδελφοι. Τυχαίο. Κόψτε το κάπνισμα. Καλά, εννοείται. Κόψτε το. Είναι μια ευκαιρία τώρα μέσα στο σπίτι, γιατί να καπνίζετε. Ίσα-ίσα, Χρήστε, δεν είναι μια καλή ευκαιρία. Όταν ξαναεπιστρέψει η ζωή μας στην καθημερινότητα και στους κανονικούς ρυθμούς, θα είναι μια καλή ευκαιρία να το κόψουμε. Αλλά τώρα, όλη μέρα σπίτι, δεν είναι και το πλέον εύκολο. Βγαίνετε έξω ή καπνίζετε μέσα? Μέσα. Μέσα καπνίζετε κιόλας. Ναι. Κατάλαβα, έχουν ποτίσει οι τείχοι. Εμένα το τσιγάρο μου είναι ηλεκτρονικό και δεν... Όταν πήγαινε σε κάποια στιγμή στα μπουζούκια, χρήσατε, δεν διαφέρει ηλεκτρονικό το τσιγάρο. Η αλήθεια είναι να σου πει κάτι όμως. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Από εκεί και έπειτα όμως γύριζα σπίτι, ρε φίλε, και έπρεπε τα ρούχα να τα πετάξω. Τώρα μπορώ να πηγαίνω πιο άνετα, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι κλειστά τα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν είχαμε πρωτάθλημα και δίπλα μου κάθεται πάντα η αγάπη. Κατά την ώρα της μετάδοσης προλαβαίνω να κάνω 2 τσιγάρα, κακός βέβαια, αλλά η αγάπη είναι μέσα νεύρα και όχι και πιο εκεί. Και όταν πάει στα κλάμπ η αγάπη, Χρήσανθε, δεν την όκλει το τσιγάρο. Ευτυχώς είμαι προϊστάμενος του Παπαδόπουλου και το κλείνω. Ναι. Του το σβήνω το τσιγάρο. Ναι, όσοι μπορούμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, καλό θα είναι για λόγους υγείας και για λόγους οικονομικούς, όσοι μπορούμε. Για να μην έρθει στιγμή, να το κόψουμε τα ηλίκη. Βέβαια, όσοι δεν έχετε μάσκες, να δώσουμε, επειδή έχουμε και ένα κοινωνικό ρόλο που πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο, όσοι δεν έχετε μάσκες, μπορείτε να βάλετε πάνω. Αν νόμιζα κληρώναμε μάσκες. Αλλά δεν ξέρετε ότι πάνω είναι εξίσου ακριβή. Αυτά τα κάνουμε όλα. Ένας ηλικιωμένος έβαλε πάνω, άνοιξε και 2 τρύπες και έχει πάει με πάνω στη λαϊκή. Είναι πολύ ωραίο το βιντεάκι που κυκλοφορεί με πάνω κανονικά. Αναπνέει, σε προστατεύει κιόλας, άμα το σκεφτείς, είναι και πιο, έχει μεγαλύτερη προφύλαξη η πάνα. Απορροφά τα υγρά και τα λοιπά, μια χαρά είναι.
Με την πάνα, έβαλε πάνα. Δεν παίζει το άνθρωπο, τον είδα και εγώ αυτόν. Στο κεφάλι του, το κόλλησε κιόλας στο αυτοκόλλητο πίσω, μια χαρά φίλε. Σου λέει δεν βρήκα μάτσκα. Από τα τον, πολλά είδα και, τον είδα και εγώ, δεν παίζει το τύπο. Από τα πολλά που κυκλοφορούν, παραμένει το αγαπημένο μου ο κύριος στην Καλαμάτα που είπε από την ψυχούλα του μέσα στο σπίτι, λέει είναι ο άλλος κορονοϊός. Νομίζω είναι μέχρι στιγμής ο καλύτερος. Στην Καλαμάτα έγινε αυτή η συνέντευξη. Εκείνος είναι ο κορυφαίος όντως. Καλύτερα λέει να πεθάνουμε έξω. Στο σπίτι είναι ο άλλος κορονοϊός. Αλλά το είπε τόσο αφόρμητα. Εντάξει, φαντάσου τραβάει ο καημένος. Στην Καλαμάτα έγινε. Εκείνος είναι ο κορυφαίος όλων, είπαμε. Μέχρι στιγμής ναι τουλάχιστον. Να πούμε λίγο ότι την προθεσμία για υπομνήματα, να πούμε για κάτι της επικαιρότητας, ό,τι έχει απομείνει στον αθλητισμό, μέχρι την επόμενη Τρίτη θα έχουν προθεσμία Ξάνθη και ΠΑΟΚ για τα υπομνήματα στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Δεν προέκυψε κάτι καινούριο στη χθεσινή εκδίκαση από την άποψη ότι να ακούσουμε κάτι που δεν είχαμε ακούσει. Η Ξάνθη επιμένει ότι τα έκανε όλα όπως έπρεπε να τα κάνει, βασιζόμενοι στο ότι οι δύο μεγαλομέτωχοι που είχαν την Ξάνθη οι ίδιοι την έχουν, απλά άλλαξε η εταιρεία που έχει την ΠΑΕ και επανέλαβαν οι άνθρωποι της και οι νομικοί της ότι εμείς έχουμε ενημερώσει και τη Σούπερ Λίγκα και τηλεφωνικά την Επιτροπή. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, ξαναλέω, θα είναι η προθεσμία για υπομνήματα σε ΠΑΟ και Ξάνθη. Λογικά την άλλη εβδομάδα μέχρι το τέλος θα έχουμε το φινάλε της υπόθεσης σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δικαστήρια. Τώρα αν προκύψει και το ΚΑΣ, αυτό θα είναι μια άλλη ιστορία, γιατί σας έλεγα και χθες, έχει αναστείλει τις λειτουργίες του το ΚΑΣ σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναβάλλονται οι ακροάσεις. Άρα αν καταφύγει εκεί ο ΠΑΟΚ, Ξάνθη ή ο Ολυμπιακός ή ο Κούγιας, θα τραβήξει πολύ σε μάκρος το ΚΑΣ. Αλλά τουλάχιστον από τα ελληνικά δικαστήρια, τα αθλητικά, τελειώνει την άλλη εβδομάδα η ιστορία αυτή, που έχει τόσο πολύ ταλαιπωρήσει τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Και μιας και μιλάμε για ΠΑΟΚ, σήμερα στις 7 θα κάνουμε ένα ωραίο live chat στο ΠΑΟΚ 24, όλοι μαζί. Θα είμαστε όλοι εκεί και εσύ όχι. Ο Σταύρος, ο Σταύρος, ο Δημήτρης, εγώ, ο Αντώνης, ο Νίκος, η Αγάπη, όλος ο καλός ο κόσμος. Με απέκλεισαν, Κώστα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να πας εσύ. Άμα έρθω εγώ θα πέσει το σύστημα. Τι να σας κάνω. Εννοείται. Σας δίνω ιδέες τώρα, βέβαια. Ναι. Τι να κάνω. Δεν θα πέσει. Εσύ θα μας αντιγράψεις τις επόμενες μέρες. Χρήστε να θες το All About Άρη, όπως κάνεις πάντα. Πρόσεχε λίγο, ο Παπαδόπουλος, οφείλω να το πω αυτό, μου το έχει στείλει, μου το έχει πει για το chat εδώ και πάρα πολύ. Αλίμονο. Όχι. Υπάρχει γραπτό του μήνυμα. Θέλω να το υπάρχει γραπτό του μήνυμα. Αλλά δεν υπάρχει, όντως. Αν το ρωτήσω, ο Νίκος μου το έχει πει εδώ και πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα που είπε για το μένουμε σπίτι. Μετά μου στέλνει, πρόσεχε. Μου το λέει, το λέω άστο τώρα. Μου στέλνει, το έκανε το SDNA πριν λίγο καιρό. Μου λέει, δες. Σήμερα το πρωί που το ανακοινώσατε, μου στέλνει το link του ΠΑΟΚ 24. Θέλει το παιδί να κάνει live. Θα τον βάλω να κάνει live μόνο του. Βέβαια, βάλω να κάνει μόνος του. Τι να πεις. Τι να πεις τώρα. Στις 7 ξαναλέω το live chat του ΠΑΟΚ 24. Θα μπω να σας κάνω ερωτήσεις. Και εγώ. Θα απαντήσουμε σε όλα. Και έχει ερωτήσει ο κόσμος, εντάξει, και για αγωνιστικά θέματα και για Φερέιρα. Βρίζα ακούγεται από χθες η επιστροφή για του. Βρίζα Διαμαντόπουλο δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα είναι Βρίζα Διαμαντόπουλο ή μόνο Βρίζα ή μόνο Διαμαντόπουλο ή κανένα και τον δύο, Χρήσανθε. Γιατί πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται. Ας περιμένουμε λίγο. Είναι συνέδρος με τον Διαμαντόπουλο στο γραφείο που έχουν στο κόκκινο σπίτι του Ιβάν. Ναι. Όταν τα λέγαμε, μας βρίζανε. Ας περιμένουμε λίγο. Πάντως το είπα αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι βγαίνουν θεματάκια και παρότι διανύουμε μυστήριες και δύσκολες μέρες, υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει ερωτήσεις. Γι' αυτό θα γίνει το live chat του ΠΑΟΚ 24 σε 7. Πριν πάμε στο break, θα μπω μέσα και θα κάνω την ερώτηση που έκανε και ένα στο Σταύρο στο SDNA. Μαθαίνω ότι είσαι Παναθηναϊκός από μικρός και έκανες και από κάτω του ρίχνει ένα πινελίκι από κόλκας. Ένα πινελίκι απάντηση κανονικά. Έχει κουράσει το θέμα, έχει κουραστεί και ο Σταύρος. Και είναι το ξέρεις όμως, πρόσεσε. Είναι να μην πει άλλο γελίο. Να σου πω κάτι. Και εμένα με λέγανε ότι ήμουν Παναθηναϊκός. Κώστα, θυμάσαι τον Βενζινά την Αλεξάνδρεια που έβγαινε και το έλεγε. Ξέρω, Χρήσανθε, ότι μικρός ήσουν Παναθηναϊκός. Αυτός ξαναβγαίνει που και που. Ναι, γιατί λένε όμως, να σου πω κάτι. Γιατί λένε όλους ότι είμαστε Παναθηναϊκός, δεν φύγει, δεν είναι Ολυμπιακός. Αϊ, κάτι άλλο. Γιατί όλοι Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πιο εύπεπτη στο κοινό εδώ ομάδα, σου λέει Παναθηναϊκός θα είναι, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός.
ότι μπορεί να ήταν δηλαδή Παναθηναϊκός. Πάντως υπάρχει, υπήρχε μεγάλο κίνημα για τον Παναθηναϊκό, Κώστα. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα λέμε. Μάλλον καλά, ο κόσμος δεν το λέει αδικά. Η μισή Θεσσαλονίκη δημοσιογραφική Παναθηναϊκή είναι, επειδή δεν μιλάμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Απλά εντάξει. Με Σάτο Άρης φανέλα 5 χρονών Παναθηναϊκός, λίγο δύσκολο. Ε, Κώστα, ναι, με το 6 ναι. Εγώ και το 5 ο αδερφός με φωτογραφία. Σάτο Άρης. Εγώ πάντως πρώτη ομάδα ήταν ΠΑΟΚ, οπότε ό,τι και να πείτε. ΠΑΟΚ! Εννοείται. Στέργιο, τι είναι αυτός, ρε. Κώστα, έχεις αλλάξει πιο πολλές ομάδες και από τον... από ό,τι είχε αλλάξει ο Ψαριανός και ο Αμπρέου... Άκου λίγο, χθες είπε το Ζαμπέτα στη θύρα 3 συναντιόμασταν. Κώστα, έχεις αλλάξει πολλές ομάδες από γυναίκες, έμπρεπε να πεις Στέργιο. Δεν ξέρω, Κώστα. Δεν είμαι στο κρεβάτι σου. Ευτυχώς. Για να ξέρω. Ευτυχώς στο Παπα-Νικολάου τώρα αυτή τη στιγμή το γυρίσανε και ακούνε εκκλησία. Ναι, και ευτυχώς λεγόμαστε Τρόικα και όχι τίποτα άλλο. Καλό. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής να δούμε δύο πραγματάκια που έχουμε έτσι από Άρη, κάτι με συμβόλαια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ότι ψιλοκινείται τέλος πάντων. Υπάρχουν και τοποθετήσεις για τον μπάσκετ, Κώστα, από τον γιατρό του Άρη για το θέμα, ναι, ωραίο, για τον κορονοϊό κτλ. Να τα πούμε και αυτά λίγο στον κόσμο, γιατί αγωνιστικό στο μπάσκετ βλέπω να ξαναέχουμε του χρόνου τον Οκτώβριο. Ναι, και αν υπάρξει κιόλας. Στο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα ξαναρχίσουν κάποια στιγμή τα πρωταθλήματα. Μετά τη μετάθεση του Euro, νομίζω ότι θα πάμε προς την κατεύθυνση του να έχουμε τα play-off και τα play-out. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Πάμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μας πει ο κύριος Κούσης τι λέει ο γιατρός του Άρη στο μπάσκετ για το πώς θα κερδίσουμε τον κορονοϊό. Γιατί μόνο ο Άρης βγάζει σωστές εντολές. Ε, Κώστα. Πάλι λείπει αυτός, Στέργιο. Κώστα. Εδώ είμαι, ρε παιδιά. Άσε ρε, όλο καθυστερημένος είσαι. Ρε παιδιά, εδώ είμαι. Απλά κλείνω το μικρόφωνο για να μην ακούγονται τα γαυγίσματα εδώ της Νέλης, καταλαβες. Της ποιας? Της Νέλης. Α, το σκύλο το λένε Νέλη. Είπα εγώ κάτι για σκύλο. Έτω Κώστα, ρε. Έτω Κώστα. Μερακλής ο Κώστας. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λοιπόν, ο Νίκος ο Κουκουλιάς με ένα δικό του τρόπο, με ένα ιδιαίτερο κείμενο, γράφει τις συμβουλές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Λέει ότι είναι ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, θα αγωνιστούμε χωρίς κόσμο, θα παίξουμε όμως και για εμάς και για τον κόσμο. Ο αντίπαλος είναι άγνωστος, τώρα τον μαθαίνουμε και πρέπει να παίξουμε και να κερδίσουμε μέσα από την άμυνα. Δίνουμε βοήθειες, του κόβουμε το δρόμο, στην άμυνα παίζουμε isolation, τον απομονώνουμε και λέει μάλιστα μην ασχολείστε με τη διαιτησία, τι έπρεπε να γίνει, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Τώρα είναι η ώρα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, λέει ο Νίκος ο Κουκουλιάς. Μένουμε ενωμένοι και ακολουθούμε το πλάνο. Και είναι πολύ σωστές οι συμβουλές. Να σας δώσω λίγο ρεπορτάζ για αυτό που είπαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το πρωτάθλημα. Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως είπαμε και πλέον, όπως καταλαβαίνουν όλοι, να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα, να διακοπεί οριστικά. Όμως υπάρχουν επιστολές από ομάδες προς τη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες ομάδες προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ολοκλήρωσης του φετινού πρωταθλήματος, έτσι ώστε και να γίνει η σεζόν κανονικά, έστω αργότερα, και να μπορέσουν να διαμορφωθούν κανονικά οι βαθμολογικές θέσεις. Και αυτές οι επιστολές είναι από τις λεγόμενες μεσαίες ομάδες, όχι από τις μεγάλες που είναι ψηλά ή χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι από τις λεγόμενες μεσαίες ομάδες και μάλιστα έχουν και κοινό περιεχόμενο οι περισσότερες, δηλαδή προτείνουν να γίνει αργότερα το πρωτάθλημα, να γίνουν οι αγωνιστικές Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν σε ένα πιο έτσι συμμαζεμένο πρόγραμμα, fast track όπως το λένε, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί
και να μπορέσει έτσι να επιστρέψει και τον μπάσκετ στη ζωή μας. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο αυτό, απλά εμείς λέμε την είδηση ότι οι ομάδες δεν το έχουν πάρει απόφαση όλες ακόμη ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Κάποιες θέλουν να γίνει το πρωτάθλημα. Οι περισσότερες όμως το έχουν πάρει απόφαση. Είπαμε τις προηγούμενες μέρες ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν δώσει άδειες και ο Ηρακλής δίνει άδειες. Σήμερα αρχίζουν και φεύγουν και οι δικοί του παίκτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα θα πω να δούμε φέτος αγώνες. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα 100% Απρίλιο. Μετά έχουμε το Πάσχα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν βλέπω πρωτάθλημα φέτος. Κώστα, δεν περίμενα ποτέ ότι το μπάσκετ θα φτάσει να γίνει σχεδόν ό,τι και το βόλεϊ. Γιατί πώς δηλαδή, τα κοιτάμε. Να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Πώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Πού είναι το ενδιαφέρον. Τα γήπεδα είναι άδεια. Όχι, άδεια, δεν είναι άδεια. Όχι, δεν είναι άδεια. Αν εξαιρέσει το Παλέ, ναι, δεν είναι. Και το Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο γεμίζει Κώστα γιατί 10 χρόνια ο Ηρακλειδέας έλειπε από την Α1 και δεν έχει που να πάει. Παίζει τον ρόλο. Εντάξει, είναι κάτι σαν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ όταν κέρδιζε τα πρωταθλήματα. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ είχε μόνο στους τελικούς κόσμο. Αυτό. Ο Ηρακλής δεν είχε στους τελικούς μόνο. Ο Ηρακλής με το Ερέθνο είχε 3.000 κόσμο. 22 μην είχε Κώστα. Σε 2.000 γήπεδα πώς είχε 3.000. 2.700 είναι η επίσημη χωρητικότητα. Η επίσημη. Στέργιο, τι λέει αυτός, ρε. Ναι, δεν έχω να πω κάτι. Με το Ρέθινο 3.000, με τον Άρη δηλαδή και τον ΠΑΟΚ πόσο είχε, 5? Με τον ΠΑΟΚ είχε σίγουρα 3.5. 3.5. Πρόστιμο για υπεράριθμους. Δεν έχουμε πρόβλημα, λεφτά έχουμε εμείς. Εμείς τους παίκτες τους δίνουμε άδεια πληρωμένους, Χρυσανθέ. Ναι, Κώστα. Έτσι μου πήγε ο Γκάρετ. Άλλοι τους δίνουν έναντι. Έτσι μου πήγε ο Γκάρετ, Κώστα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε, εσύ. Ο Γκάρετ κάνει ζωάρα, σε πληροφορώ, και αυτή τη στιγμή είναι στον Παλί. Και αυτός, ε. Με τα λεφτά του Ηρακλή μας, Κώστα, ε. Εύκολα. Έτσι. Ο Γκάρετ αυτή τη στιγμή είναι στον Παλί και μας στέλνει χαιρετίσματα. Φυλάκια μας στέλνει. Εντάξει. Και εγώ έχω πάει στον Τίνο τον Παλί για μπατσά. Άμα θέλει να συναγωνιστεί. Πολύ ωραία. Στο μεταξύ, παιδιά, είναι εκπληκτικό το πώς στην Κίνα φαίνεται ότι σιγά σιγά επανέρχεται η ζωή στα συνηθισμένα επίπεδα, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Η Apple ανακοίνωσε ότι θα ετοιμάζονται να λειτουργήσουν και πάλι τα πολλά καταστήματα που έχουν στην Κίνα. Εντάξει, και γενικότερα, πραγματικά, ή μας δουλεύουν οι Κινέζοι, έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει μέση. Πέρασε. Μα δεν έχουν πλέον κρούσματα κτλ. Τι να κάνουμε. Δηλαδή σε μια χώρα με απίστευτο πληθυσμό, απίστευτο, δεν ξέρω αν έχουν ξεπεράσει και το 1 δισεκατομμύριο. Κατόρθωσαν και το περιόρισαν και επανέρχεται σιγά σιγά η ζωή τις επόμενες εβδομάδες στα κανονικά επίπεδα. Εντάξει, το περιόρισαν. Έχουν πάλι. Απλά εκεί που είχαν 500 θανάτους έχουν 5. Περιόρισαν. Εντάξει, υπάρχει. Απ' την άλλη, τι να κάνεις. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κλείσουμε όταν υπάρχει γρήπη, όταν υπάρχει το ένα, όταν υπάρχει το άλλο. Προφανώς και όλοι προσέχουν πολύ περισσότερο. Οι ειδικοί λένε επίσης ότι η Ιταλία επλήγει τόσο σκληρά και σίγουρα πιο σοβαρά από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί λέει διαθέτει τον πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Λένε οι ειδικοί. Που φαντάζομαι δεν το βγάζουν από το μυαλό τους, εντάξει, δεν μπορεί να μπει κάποιος στον αέρα κάτι τέτοιο. Παίζει τον ρόλο του κι αυτό. Έχει, λέει, η Ιταλία τον πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο του σε συνδυασμό με το ότι οι Μεσόγειοι δεν είμαστε και τόσο πειθαρχημένοι. Γιατί και οι Ιταλοί, ανεξάρτητα είναι λίγο πιο οργανωμένο το κράτος τους και έχουν περισσότερες, για παράδειγμα, κλίνες, νοσοκομεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Άλλωστε είναι λογικό, καθώς διαθέτουν τον τετραπλάσιο τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, πληθυσμό από την Ελλάδα. Ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια. Δεν διαφέρει πολύ και ο κόσμος. 40, πόσο είναι η Ιταλία? 60. 60, ναι. Ο κόσμος δεν διαφέρει και πολύ στην ψυχοσύνθεση και στην νοοτροπία. Αλλά σίγουρα, αν έχει όντως το πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στην Ευρώπη, ίσως και αυτό είναι το ρόλο. Χήμα είναι. Χήμα είναι, σωστό. Χήμα. Και οι Ισπανοί είναι χήμα, και οι Πορτογάλοι είναι χήμα, γενικότερα οι Μεσόγειοι, αλλά νομίζω οι Ιταλοί και οι Έλληνες είναι λίγο πιο χήμα από τους Ήβηρες. Η Ιταλία απλά είναι λίγο πιο πλούσια χώρα, είναι σχεδόν ίδιοι με εμάς και γι' αυτό την πληρώσαν και με τον κορονοϊό. Το πήραν πολύ με αφέλεια και πάθανε μεγάλη ζημιά γιατί στην αρχή τους αφήναν και κυκλοφορούσαν από εδώ και από εκεί, ιδίως στο Μιλάνο.
Ναι, σωστά. Άρα είναι και θέμα αντιμετώπισης του κράτους, έτσι. Προφανώς και στην Ιταλία το πήρε χήμα και το κράτος. Εννοείται. Και δεν αντιλήφθηκε το τι συνέβη. Και να σου πω και κάτι. Από την άλλη, το καμπανάκι στο δικό μας το κράτος χτύπησε γιατί βλέπαμε τι γινόταν στην Ιταλία. Εννοείται. Αν δεν υπήρχε το παράδειγμα της Ιταλίας, που μακάρι να μην υπήρχε, γιατί έχει πεθάνει πολλοί κόσμος και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί, δεν νομίζω ότι να έπαιρνε καμιά ελληνική κυβέρνηση κάποια μέτρα. Μπορεί και άλλες χώρες της Ευρώπης. Μα φυσιολογικό. Το τι έγινε στην Ιταλία που πραγματικά ξεπέρασε τα όρια. Έβαλε μυαλό και στις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Όπως είδες όμως, η ελληνική αντέδρασε όντως, και υπήρξαν και άλλες που αντέδρασαν. Η αγγλική, ας πούμε, αντέδρασε χθες. Αφού έχουν μολυθεί καμιά 50.000 άνθρωποι. Ναι, η αγγλική είναι. Εντάξει. Μια ξεχωριστή ιστορία. Έτσι, και έχουν και τη λογική τους. Λέει, εντάξει, λέει, θα νοσήσουν κάποιοι, θα πεθάνουν. Ναι. Δεν μπορούμε να δούμε. Εντάξει, ωραία. Ωραία, εντάξει, οκ, μια χαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε για τον Άρη. Ότι μέσα σε όλα αυτά που ακούμε, καλός ή κακός πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα θέματα αυτά ανανεώσεων και τα λοιπά. Εντάξει, δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Μπρούνο Γκάμα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει ο Άρης να κρατήσει. Προφανώς και το γεγονός ότι φεύγει ο Βέλεθ δίνει τη δυνατότητα να εστιάσει λίγο περισσότερο ο Άρης σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Τώρα βέβαια, πάμε πάλι σε οικονομικά δεδομένα. Όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τη FIFA και δεν ξέρεις οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα χρειαστεί να δώσεις αυτό το 1 εκατομμύριο σε πρώην ποδοσφαιριστές κτλ., είσαι και λίγο συγκρατημένος. Αυτή η καθυστέρηση με τον κορονοϊό βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει υπό την έννοια ότι όλα είναι στάσιμα με μια καλή πραγματική δικαιολογία. Δεν βοηθάει γιατί η εκκρεμότητα παραμένει. Για τον Άρη και για τον Γκάμα και για άλλους ποδοσφαιριστές. Λίγουν ακόμα 13 συμβόλαια. Από αυτούς βέβαια δεν τους θέλει όλους ο Άρης να τους κρατήσει στο τέλος της σεζόν. Αλλά 5-6 από αυτούς θα ήταν καλό να τους κρατήσει, υπό την έννοια ότι πρέπει να κρατήσει και ένα κορμό από τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Το θετικό για τον Άρη είναι ότι παίκτες όπως ο Ρόουζ, ο Φετσατζίδης, ο Σάσα έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Θα πει κάποιος βέβαια ότι μπορεί για αυτούς, που είναι και θεωρητικά η καλύτερη, να θυγεί κάποια πρόταση. Παραδείγματος χάρη για τον Σάσα, μπορεί κάποια ομάδα στο εξωτερικό να τον αγοράσει με 650.000 ευρώ που είναι η ρήτρα του. Στο εσωτερικό η ρήτρα διπλασιάζεται. Αν είναι, δηλαδή πάει η ομάδα από την Ελλάδα να τον πάρει, πρέπει να δώσει τα διπλάσια χρήματα, γύρω στα 1.200. Ο Ρόουζ δεν έχει ρήτρα, ο Φετ Φατζίδης δεν έχει ρήτρα, οπότε είναι θέμα συζήτηση με τον Άρη. Αλλά αν προκύψει και εκεί επιπλέον απώλεια, καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πρέπει να καλυφθεί και εκείνο το κενό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Καταρχήν να δούμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Να δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα play-off, το κύπελο. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί αν τα play-off αρχίσουν και γίνουν με κόσμο, αυτομάτως το οικονομικό ζήτημα πάβει να υφίσταται. Γιατί η χασούρα για τον Άρη είναι αυτή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει κοντά στο 1 εκατομμύριο οφειλές στους ποδοσφαιριστές, μιλάμε για το δίμηνο Φλεβάρι και Μάρτι που δεν έχουν πληρωθεί, και περιμένει τα μισά τουλάχιστον αυτά τα χρήματα από την ΟΒΑ. Αν βάλουμε μέσα και τα play-off και τα λοιπά, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν όμως συνεχιστεί η κατάσταση την οποία περνάμε αυτή τη στιγμή, και ο Άρης όπως φαντάζομαι και όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν ζητήματα και θέματα και προβλήματα. Βέβαια, όπως πάντα, σε αυτή την περίοδο ξεκινάνε τα δημοσιεύματα και οι αναφορές για διάφορους ποδοσφαιριστές. Σήμερα, ας πούμε, πάλι υπάρχει το δημοσίευμα για τον Ανσάρι Φάρτ. Δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί ο Άρης να πάει σε μια λογική απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή πριν τελειώσει το θέμα με τα προβλήματα τα οποία έχει, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως το καλό για τον Ανσάρι Φάρτ είναι ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Σύντομα θα έχει, γιατί είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Και ενδεχομένως να είναι μια επιλογή. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τη φετινή σεζόν. Αρχίσαμε και μπαίνουμε σε διαδικασίες για την επόμενη μέρα στον Άρη. Απλά το σημειώνω γιατί το γράφει Sport Day σήμερα για τον Ανσάρι Φάρτ. Γι' αυτό το σημειώνω. Πάνω στην κουβέντα δηλαδή, δεν έχω πληροφόρηση εγώ ότι υπάρχει κάποια
ουσιαστική εξέλιξη. Ότι υπήρξαν επαφές και πέρσι με τον Ανσαριφάρτ, υπήρξαν. Ότι γενικότερα μιλάει με πολλούς παίκτες και ο Καρυπίδης και ο Χαριστέας είναι μια πραγματικότητα. Αλλά από αυτό μέχρι το υπογράφω έχει μια μεγάλη διαφορά. Με τα γραφικά στέλνια, έχουμε από πάω τίποτα εκεί. Financial Fair Play, τι γίνεται με το θέμα μας. Τίποτα. Το μόνο που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι υπάρχει πρόθεση της UEFA να χαλαρώσει λίγο το Financial Fair Play εν ώψη της νέας χρονιάς. Είναι λογικό ότι αν ισχύσει αυτό, θα έχουν εντάξει και κέρδος και μεγάλες ομάδες όπως είναι η City για παράδειγμα. Δηλαδή, βλέπω μέσα όλα αυτά να την γλιτώνει η City για την παραβίαση του Financial Fair Play και να παίξει κανονικά στην Ευρώπη. Αυτό το κάνει πριν τον κορονοϊό η City όμως. Εντάξει, νομίζω, ξαναλέω, είναι δική μου αίσθηση. Εντάξει, και δεν με νοιάζει και η City κιόλας. Απλώς νομίζω είναι μια παράξενη περίοδος και ίσως δοθεί, ξέρω εγώ, μια περίοδο χάρητος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν όντως χαλαρώσει λίγο το Financial Fair Play, προσοχή, δεν μιλάμε για ακύρωσή του ή ότι πάρετε ό,τι θέλετε, δεν θα γίνουν έλεγχοι για το αν μια ομάδα ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο εσόδων-εξόδων. Αν χαλαρώσει έστω και λίγο, θα είναι μια ανάσα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά σας τα έλεγα και χθες, υπάρχουν άλλα ζητήματα στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα συνεχίσει ή αν δεν θα συνεχίσει, τι θα γίνει με τον αθλητικό διευθυντή, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράγκο δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Και επί της ουσίας υπάρχει για να υπάρχει τους τελευταίους μήνες, δηλαδή από την ώρα που έγινε το γνωστό θέμα, αν έφυγε ή αν ήρθε, αν παρετήθηκε, δεν έγινε αποδεκτή η παρέτηση. Διακοσμητικός είναι ο ρόλος του Μπράγκο. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα βάλει κάτω, γιατί και είναι καλό που ο Ιβάν Σαββίδης πριν από δύο μέρες έδωσε το σύνθημα ότι ξεκινήστε και δεν σημαίνει τίποτα ότι έχουμε πάυση στην ποδοσφαιρική δράση. Έχει ο ΠΑΟΚ αρκετά ζητήματα να λύσει από πλευρά συμβολέων, όπως είναι του Βιερίνια που ολοκληρώνεται. Το συμβόλαιο του Μαωρίσιου επίσης ολοκληρώνεται. Ο Μάτος μαζί με τον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να πατήσουν πάνω στον όρο που υπάρχει για συμμετοχές και αυτόματα ανανέωση, γιατί είτε ο Μάτος χρειάζεται μία-δύο συμμετοχές ή έχει καλύψει το όριο της συμμετοχών, άρα δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Μάτος θέλουν να ξανακάτσουν στο τραπέζι από την αρχή. Υπάρχουν και άλλα συμβόλαια. Εντάξει, υπάρχει ιστορία με τον Βέρμπλουμ, ο οποίος, παιδιά, ανέλαβε να γίνει ο admin στη μεγάλη κοινότητα του Football Manager στη Σουηδία. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα. Ναι. Γιατί όντως όπου και να πάει, όπου βρεθεί, είναι λάτρης στο video games και ειδικά του manager, παίρνοντας σουηδικές ομάδες από ό,τι τον είδα σε 2-3 ταξίδια. Ο άνθρωπος παίζει και Street Fighter ακόμα. Άρα του αρέσει το όλο σκηνικό. Και είναι... δύο χρόνια δεν κάνει κάτι άλλο, νομίζω. Και έγινε ο admin στην κοινότητα των fan του Football Manager στη Σουηδία. Κάτι που ξέρετε απαιτεί πολύ χρόνο. Δεν είναι έτσι απλό, ας πούμε, γίνομαι administrator. Τι θα γίνει με τα παιδιά που ήταν δανεικά φέτος σε Super League και στο εξωτερικό. Ποια παιδιά από την Β' ομάδα θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα, αν ανέβουν. Έχει γενικά ο ΠΑΟΚ θέματα, γιατί από ό,τι φαίνεται, το είδαμε και στο χορτάρι, αλλά γενικότερα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ο κύκλος της ομάδας αυτής που χάρισε στον ΠΑΟΚ 4 τρόπαια και ένα που τον κλέψαν 5, πρέπει λίγο να ανανεωθεί, γιατί καλώς και ο Βιερίνια και ο Μαωρίσιο και ο Βαρέλα και ο Μπίσεσβαρ και όλα τα παιδιά αυτά και ο Μάτος, αλλά είναι άνω των 32-33. Πρέπει λίγο να μπει φρέσκο αίμα στην ομάδα και γι' αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Ίσως το καλό είναι μέσα στην όλη υπόθεση ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει λίγο πιο ορθολογιστικά και δεν θα πάρει για παράδειγμα τον επόμενο Εσίτη, αλλά θα αναβαθμίσει τον Τσιγκάρε, τον Παλογιάννη, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά μέχρι τώρα στον Βόλο. Δεν θα πάρει τον επόμενο Χατσερίδη και θα δώσει περισσότερο χρόνο στο Μιχαηλίδη, στο Διαμαντή που επίσης κέρδισε το στοίχημα αγωνιζόμενος δανεικός στο Βόλο, γιατί όντως ο Ιβάν Θαβίδης σκόρπισε πολλά χρήματα που από τη μία προκάλεσαν το πρόβλημα του Βαλένσα Φρεπλέ και από την άλλη δεν δώσαν και στην ομάδα τίποτα. Δηλαδή, αν ο Χατσερίδης πρόσφερε ή αν ο Ζαμπά είχε προσφέρει τα αναμενόμενα ανεξάρτητα αν το παιδί είναι τραυματίας εδώ και καιρό, άλλη ιστορία πονεμένη και αυτή τη γίνεται με τον τραυματισμό του Ζαμπά, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ούτε αγωνιστικό όφελος. Άρα, ίσως αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ να κοιτάξει λίγο τις ακαδημίες του. Εγώ το έχω ξαναπεί, παιδιά, το να δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο και να μην υπάρχει ένα ή δύο παιδιά να έχουν κανονικό ρόλο στην ομάδα και όχι να είναι 25 του ρόστερ, δεν έχει νόημα. Καλύτερα να τα δώσει στο scouting, γιατί όταν η Ουντινέζε, η οποία θεωρείται η κορυφαία ομάδα στο scouting μετά τις μεγάλες, δίνει το χρόνο 6,5 με 7 εκατομμύρια μόνο για το scouting και γι' αυτό βρίσκει
παίκτες όπως ο Σάντζες που τους παίρνει τα ζήτητα από τη Λατινική Αμερική και τους πουλάει 50-60 εκατομμύρια, καταλαβαίνει κανείς τι θα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ με 3 εκατομμύρια στο σκάουτινγκ. Εγώ είμαι υπέρ των ακαδημιών, εντάξει. Λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Απλώς είναι καταγεγραμμένο ότι τα περισσότερα παιδιά που ανήκουν στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Τώρα που μιλάμε, θέλουν να παίξουν στο εξωτερικό γιατί καταλαβαίνουν ότι στον ΠΑΟΚ όπως είναι δομημένος δεν θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει ή θα δώσει βάρος στις ακαδημίες του που είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα μαζί με τον Ολυμπιακό. Αν και ο Άρης κάνει πολύ καλή δουλειά, Χρήστα, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί το φαίνεται νομίζω. Εντάξει. Ή θα δώσει λοιπόν βάση στα παιδιά αυτά που είναι τα γενοφάσκια τους, όχι όλα, και ο παδί του ΠΑΟΚ χωρίς να έχει τόση σημασία. Εντάξει. Ή θα πάει σε μια λογική ότι κοίταξε το να δίνουν 3 εκατομμύρια στις ακαδημίες και να μην βγαίνουν οι παίκτες και να παίζουν από εδώ και από εκεί, δεν έχει νόημα. Παρότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει και μια προσπάθεια όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση να ξαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα για τη δημιουργία των β' ομάδων. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί η Super League το έχει τόσο γραμμένο αυτό το θέμα. Και αν δείτε, δεν ξέρω αν βλέπετε Super League 2 ή Football League, παιδιά, τα προβλήματα είναι για τα σκουπίδια, εντάξει. Με κάθε σεβασμό στις ομάδες και στα παιδιά που παίζουν μπάλα, αλλά μιλάμε για παιχνίδια απίστευτα, για γήπεδα, ό,τι να. Πέρα ότι θα βολευτεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από τη δημιουργία β' ομάδων, το να παίζει για παράδειγμα Δόξα Δράμας, Άρης Β' και να έχει στο γήπεδο 4-5 χιλιάδες κόσμο, θα βοηθήσει και τη Β' Εθνική και τη Γ' Εθνική. Το σύστημα φαίνεται ότι δεν προχωράει άλλο. Εντάξει, ομάδες όπως ο Απόλλων Πόντου ή Καλαμαριάς με τόση ιστορία βλέπουμε τα φετινά του χαΐρια. Πραγματικά είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν έχει φίλους πολλούς ενεργούς ο Απόλλων για να υπάρχει θέμα. Δηλαδή αν πιάναμε κάποια στιγμή το τι έγινε φέτος στον Απόλλωνα Πόντου, θα χάσουμε την μπάλα, παιδιά. Okay, αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές ομάδες πλέον που μπορούν να σταθούν και να κάνουν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, ένα πρωτάθλημα ακόμα και δύο ομίλων με Άρη Β', ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακό Β', Παναθηναϊκό Β', χωρίς να έχουν δικαίωμα ανόδου, θα αναβαθμίσει και το προϊόν. Τώρα θα μου πείτε, εδώ δεν έχουν κατορθώσει τη Super League να βάλουν σε σωστή τροχιά. Θα σκεφτούν για τις Β' ομάδες. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να δούμε και ένα νέο προϊόν, Χρήστα και Κώστα. Και δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση βοηθάει και την δημιουργία νέων βάσεων. Αν και πολύ αμφιβάλλω όσοι παράγοντες παραμένουν οι ίδιοι. Γιατί αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι παράγοντες που έχουμε. Γιατί ποτέ κανείς δεν νοιάστηκε. Για παράδειγμα, αν πάρουμε πόσα χρήματα πήρε ο Λεβαδιακός τόσα χρόνια στη Super League από τηλεοπτικά, στα καλά χρόνια, δεν έγινε η παραμικρή επένδυση στο γήπεδό του, στις ακαδημίες του. Δεν ξέρω πού πήγαν τα χρήματα που εισέπρε το Λεβαδιακό. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Ωραία. Okay, ωραία. Φτάνουμε στο τέλος. Σιγά-σιγά. Και αύριο πάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εμείς θα τα πούμε και το απόγευμα, βέβαια, 5 η ώρα με All About Aris On Air. Ο Στέργιος έχει και chat στις 7. Δηλαδή και την ώρα και της εκπομπής, δηλαδή. Θα λέτε, μπείτε στο chat την ώρα της εκπομπής. Μπράβο, καλό είναι αυτό, έξυπνο. Ναι. Δηλαδή, 7.30 ώρα που θα είναι ο Μοσκοβίτης, δηλαδή θα κάνει διπλή δουλειά. Πρέπει να πάρει επίδομα. Μπορεί να κάνει και τριπλή ο Νίκος, δεν έχει θέμα. Να κάνει μόνο μία. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Λίγο μετά τις 12. Μένουμε σπίτι. Πλένουμε τα χεράκια μας. Προσέχουμε τον διπλανό μας, τον παππού μας, την γιαγιά μας, τη μανούλα μας, Κώστα. 100%. Και τα παιδάκια μας. Και πάλι θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 με την Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Γεια.